Εξώθημε κύριε Πρωθυπουργέ, εξώθημε κύριε Υπουργέ, dear Nicola, I will speak in English given the... Θα μιλήσω ελληνικά, δεδομένου του μεγάλου αριθμού προσκεκλημένων σε αυτή την εκδήλωση, αλλά θα είναι ένα μείγμα γλωσσών. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα μοναδικό γεγονός, μια εκδήλωση στην οποία έχουμε προσκαλέσει διευθυντές funds από όλη την Ευρώπη που έχουν δημιουργήσει μονόκερους, unicorns, που έχουν δημιουργήσει ηγετικές εταιρείες τεχνολογίας. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Έχουμε την υπογραφή συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών τραπεζών, αναπτυξιακών τραπεζών, και δημιουργούμε ένα πανευρωπαϊκό εργαλείο για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής τεχνολογίας, που περιμένουμε μόχλευση άνω των 3 δις ευρώ, και όλα έχουν να κάνουν με τη συνεργασία ευρωπαϊκών αναπτυξιακών τραπεζών, πώς να χρηματοδοτηθεί η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογία, δεδομένου ότι, όπως θα έλεγε και η Βασίλισσα της Αγγλίας, έχουμε περάσει μερικά φρικτά έτη, annus horribilis. Μπορούμε ωστόσο να αναπτυχθούμε, αυτό είναι και ο στόχος της εκδήλωσης αυτής, όχι μόνο ωστόσο να αναπτυχθούμε, αλλά και να δημιουργήσουμε μεγάλες εταιρείες και να κρατήσουμε την Ευρώπη στην ηγετική θέση, στην επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία. Θα ήθελα να ξεκινήσω προσκαλώντας την Αθηνά Χατζιπέτρου, που είναι η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤΕ, την Αντιγόνη Λιμπεροπούλου, επίσης από την ΕΑΤΕ, και την Ιζαμπέλ Μπεμπεάρ, να μας πούν τις απόψεις τους για το πώς τα πράγματα μπορούν να προχωρήσουν προς τα εμπρός. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα. Η ανάπτυξη, από κοινού ανάπτυξη, σημαίνει συνεργασία με σεβασμό των διαφορετικών πολιτισμών και κουλτούρας. Θα σας μιλήσω λοιπόν στα ελληνικά. Ξέρω ότι ο Πρωθυπουργός μιλάει γαλλικά. Η από κοινού ανάπτυξη, η ιστορία μιας παλιάς συνεργασίας ανάμεσα στην ΕΑΤΕ, την ΕΑΤ και την BPI France. Την Αντιγόνη τη γνωρίζω εδώ και 12 χρόνια. Είμαστε μέλη του Fund of Funds των Ευρωπαϊκών Οργανισμών και επίσης είμαι και μέλος της ΕΑΤΕ από πέρσι, με τον Χάρη και με τους δύο Γιώργηδες. Έχουμε τον ίδιο στόχο. Θέλουμε οι δύο αναπτυξιακές ελληνικές τράπεζες να έχουν επαρκή κεφάλαια. Στην ΕΑΤ είχαμε συμβάλει στην ανάπτυξή της. Με την Αθηνά υπογράψαμε μία συμφωνία πέρσι. Δημιουργήσαμε τη Uno Agora, αυτή τη startup των ελληνικών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Growing Together είναι μία πεποίθηση κυρίως ότι εμείς οι ευρωπαϊκές αναπτυξιακές τράπεζες πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο για να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο στους πελάτες και στους εταίρους μας. Και θέλω να ευχαριστήσω τους 10 εκπροσώπους ευρωπαϊκών οργανισμών που ήρθαν εδώ για να είναι μαζί μας. Growing Together σημαίνει επίσης διευθυντές επιχειρήσεων, σημαίνει όλο το οικοσύστημα το οποίο βρίσκεται εδώ για να συνεργαστεί μαζί μας. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους μας από τη Γαλλία που ήρθαν εδώ για να μας παρουσιάσουν το τι έχουν κάνει και το τι θα κάνουν ακόμη. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Bienvenue. Welcome. Respecting what Isabel said, I was speaking Greek. Most of you can understand Greek and the rest of you may be inclined to learn Greek. So, αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνεργάτες, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την τιμητική παρουσία και τη σημαντική συμβολή σας σε αυτή την πρωτοποριακή εκδήλωση, το Growing Together. Μια εκδήλωση που λαμβάνει χώρα στη σκιά ενός αιματηρού και καταστροφικού πολέμου, που όμως μας επιτρέπει να δούμε τη σημασία που έχει να δημιουργούμε, να αναπτυσσόμαστε και να μεγαλώνουμε μαζί, με βάση τις κοινές ευρωπαϊκές αρχές και αξίες μας.
να εστιάσουμε σε αυτά που μας ενώνουν σαν Ευρώπη, που είναι πολλά. Και ειδικά τη Γαλλία και την Ελλάδα, είναι πολιτισμικά, είναι κοινωνικά, είναι οικονομικά. Αυτή ακριβώς τη συνεργασία που έχουμε ξεκινήσει εδώ και από αρκετά χρόνια με την BPI France, στηρίζεται ακριβώς πάνω σε αυτή την αντίληψη. Την αντίληψη της σύμπραξης για τη δημιουργία υπεραξίας και όχι μόνο το άθροισμα, αλλά τον πολλαπλασιασμό των δυνάμεων και των δυνατοτήτων για τα οικοσυστήματά μας. Σε μια εποχή που η Ελλάδα έχει περάσει τις δομικές προκλήσεις του παρελθόντος και παρά τη διεθνή συγκυρία, είναι ένας πόλος έλξης επενδύσεων. Ένα πεδίο αναζήτησης αναπτυξιακών ευκαιριών. Και αυτό ακριβώς θέλει να αναδείξει και η ΑΤΕ. Παραμένει προσιλωμένη στο στόχο της να είναι ένας θεσμικός συνεπενδυτής. Έχει συστήσει αρκετά επενδυτικά ταμεία με εστίαση την τεχνολογική καινοτομία, την έρευνα, την πράσινη οικονομία, δίνοντας έμφαση σε νεοφυείς επιχειρήσεις που αποτελούν ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο κομμάτι της αγοράς, αλλά και τις μικρομεσαίες, που είναι ο καταλυτικός παράγοντας της οικονομικής λειτουργίας της χώρας μας. Αυτό λοιπόν κάνουμε. Αλλά οι ιδέες είναι ωραίες, χρειάζεται χρηματοδότηση, χρειάζεται σύμπραξη, χρειάζεται ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών για να κάνουμε το scale-up και δημιουργικές συμπράξεις όπως αυτές που επιχειρούμε σήμερα και κάποιες εκ των οποίων θα γιορτάσουμε και σήμερα. Growing together, λοιπόν, γιατί στην ΕΑΤΕ είμαστε αποφασισμένοι να μεγαλώσουμε, επιλέγουμε όμως να μεγαλώσουμε μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από πλευράς μου. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Η γλώσσα που έμεινε να μιλήσω εγώ είναι τα αγγλικά, ούτως ώστε να είμαστε πραγματικά ένα πολυπολιτισμικό πάνελ. Coming together is a beginning. Είναι λοιπόν το growing together είναι μια αρχή και το να δουλεύουμε μαζί είναι πρόοδος και επιτυχία. Και αυτό είναι η ζώσα απόδειξη ότι μπορούμε να το κάνουμε από κοινού. Η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν μια μακρά παράδοση συνεργασίας και η φιλία μας έχει χτιστεί πάνω σε κοινές αξίες όπως είναι η δημοκρατία, η ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρά τους καιρούς αυτούς που ζούμε και τις φρικτές επιπτώσεις, είναι σημαντικό να είμαστε μαζί και να είμαστε το παράδειγμα για το τι μπορεί να πετύχει η ενότητα και η συνεργασία. Επίσης, είναι κατά τη διάρκεια αυτών των καιρών που ως αναπτυξιακές τράπεζες, ως πυλώνες της σταθερότητας και της χρηματοοικονομικής ανάπτυξης, όχι μόνο για τους πελάτες και τους μετόχους, αλλά και για την κοινωνία εν γέννη και το περιβάλλον. Είμαστε στρατηγικές κινητήριες δυνάμεις για την κινητοποίηση και την ανάπτυξη και έχουμε αίσθηση ευθύνης, ούτως ώστε οι εταιρείες να γίνουν πιο ανθεκτικές, πιο ανταγωνιστικές και πιο εξωστρεφείς. Ακούμε και απαντάμε στις ανάγκες και στις προσδοκίες των εταιριών, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να γίνουν επικερδείς. Ξέρουμε ότι για πολλούς ανθρώπους το να ξεκινήσουν μια μικρή επιχείρηση είναι μια ευκαιρία να ακολουθήσουν το όνειρό τους. Και θέλουμε να κάνουμε αυτά τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα. Οι επιχειρηματίες έχουν διαφορετικές ιδέες για το τι σημαίνει να αναπτυχθεί μια εταιρεία, δημιουργικότητα, σκληρή δουλειά βεβαίως. Αλλά αυτό στο οποίο συμφωνούν όλοι είναι ότι για να αναπτυχθούν χρειάζονται πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Και αυτή η ιδέα είναι. Βασίζεται και στην ιδέα του Μουχαμάντ Χενούς ότι χρειάζεται ένα δολάριο για να δημιουργήσεις ένα δολάριο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτυχθεί πάρα πολύ και έχουμε διατηρήσει και επιτύχει τους στόχους μας. Το scale-up επιτεύχθηκε όχι μόνο με χρηματοοικονομική απόδοση, αλλά και δημιουργώντας μια ομάδα. Υποστηρίξαμε την ελληνική οικονομία με 38.000 νέα δάνεια, τα οποία φτάνουν στα 8,6 δισεκατομμύρια εκταμιευθέντων ευρώ. Υπό αυτήν την έννοια, έχουμε δημιουργήσει πρόσθετο ΑΕΠ και η πρόσθετη αξία είναι περίπου 2% στην οικονομία και έχουμε δημιουργήσει άμεσες θέσεις εργασίας 8.600 θέσεων. Ξεκινήσαμε μια νέα εποχή με συνεργασίες και με συνέργειες, αλλά και με εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη ότι ο δρόμος οδηγεί στην ανάπτυξη. Η ανάπτυξη από κοινού είναι η ουσία αυτού που θέλουμε να επιτύχουμε. Είμαι πολύ ευτυχής
που μπορώ να πω ότι η υπογραφή του μνημονίου μεταξύ της HDB, της Πορτογαλίας, του Βελγίου και της BPI France, και αυτή η συνεργασία και η συμφωνία θα μας βοηθήσει στο μέλλον. Και θα έχουμε και ένα MOU με την ΔΕΠΑ στην Ελλάδα, η οποία ακολουθεί το έργο White Dragon, δηλαδή το υδρογόνο. Και εδώ είμαστε για να στηρίξουμε το οικοσύστημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γύρω από αυτό το project. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και να σας ευχηθώ μια υπέροχη ημέρα.